κουβεντιάζαμε με τον Πέτρο πριν να αρχίσουμε κάτω, είναι κοφαντική η φτώχεια της συζήτησης για το 17 με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων. Σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί αυτό το κενό από δυνάμεις αυτές που είναι εδώ. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη συστηματική δουλειά με αρκετές συζητήσεις ως τα τώρα σε αυτό το χώρο. Είμαστε στο σημείο να πάμε στα πολύ θεματικά, να το πω έτσι, το 17. Προηγήθηκε η συζήτηση, αφού είχαν προηγηθεί τα ιστορικά, η συζήτηση γυναίκες για 17, έρχεται η συζήτηση εκπαίδευση και 17. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το 17 και η αναπηρία και πώς την αντιμετώπιση. Το οποίο, εάν πράγματι το κάνουν και σύντροφοι που παλεύουν σε αυτό το χώρο και με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι θα είναι συγκλονιστική συζήτηση, αλλά οφείλουμε από το φθινόπωρο να πάμε στα μεγάλα θέματα που είναι αυτά που είπε ο Πέτρος. Ο κομμουνισμός μετά το 17, οι περιπέτειές του, τα στρατηγικά του διλήμματα, οι διαφοροποιήσεις και κυρίως το που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή η κατεύθυνση θέλει εκδοτική υποστήριξη. Το βιβλίο του ΣΕΡΣ είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Να ξαναευχαριστήσω τον Φίβο για την Ιωνσία. Θα έχουμε συνέχεια. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε ένα μικρότερο αλλά πολύ σημαντικό βιβλίο του Νταβίτ Μαντέλ, Καναδού μαρξιστή ιστορικού, για τον εργατικό έλεγχο και τις εργοστασιακές επιτροπές στην Πετρούπολη του 17. Αυτό είναι ένα συγκεντρωμένο πράγμα πάνω στο κομβικό κατά την γνώμη μας σημείο του εργατικού χαρακτήρα της Επανάστασης του 17. Και θα ακολουθήσει σε μετάφραση πάλι από το Θήκο ένα βιβλίο που είναι αναφορά στη σημερινή συζήτηση ανάμεσα στους μαρξιστές για το 17, που εισάγεται από την Ο Ρίτσι Μπόξερ της Κάντ Πάουερ, η άνοδος των πολιτισμικών στην εξουσία. Και θα εκδώσουμε και τη συζήτηση έτσι όπως την οργανώνει το Αμερικάνικο περιοδικό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, το Τζάκομπιν, ανάμεσα σε μαρξιστές ιστορικούς, αλλά έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Γιατί? Συντρόφοι και σύντροφοι, αυτή τη στιγμή η αριστερά πάσχει από μια διπλή ασθένεια. Δικέφαλο τέρας. Αγνωστικισμός από τη μία, σε κρίσιμα ζητήματα, σε ζητήματα προσανατολισμού, σε ζητήματα κατά πού θα κάνω και ταυτόχρονα σκλήρυση του σεκταρισμού. Η γνώμη μου είναι ότι τα δύο φαινόμενα επικοινωνούν. Το ένα φρέχει το άλλο. Ο αγνωστικισμός και η αμηχανία μπροστά σε τεράστια ερωτήματα που θέτει η κρίση θρέφουν το σεκταρισμό. Ασφαλώς η συζήτηση για το 17 δεν μας λύνει αυτό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο πώς μπορούμε σταδιακά να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, δεύτερο σημείο μου, η κληρονομιά της γενιάς του 17. Έχει γίνει πολύ μπανάλ να μιλάμε για γενιά. Η γενιά του Πολυτεχνείου. Η γενιά του 79. Η γενιά του Δεκέμβρη του 8. Η γενιά του 2006, 7, άρθρο 16 κτλ. Είναι αλήθεια ότι μεγάλα γεγονότα δημιουργούν γενιές πολιτικοποίησης. Τι εξαιρετικό έχει αυτή η γενιά του 17, του 17-27. Προφανώς δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον DNA. Για σκεφτείτε λίγο τι ζήσανε οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται ο Σέρες με τα ονόματά τους μεταξύ του 1903 και του 17. Δύο επαναστάσεις και ένα παγκόσμιο πόλεμο μέσα σε 15 χρόνια. Αυτή η εμπειρία είναι τρομακτική. Και στην επεξεργασία αυτής της εμπειρίας φτιάχνεται ένα κολοσιαίο έργο που είναι η κληρονομιά της γενιάς του 17. Προφανώς δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα και άρα μόνο σε τίτλους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα κόμματα, οι οργανώσεις, οι ομάδες φτιάχνονται μέσα από τη φρίκη του πολέμου. Και υποχρεώνονται να διαμορφώσουν θεωρία για τον πόλεμο. Υποχρεώνονται να συνδέσουν τον πόλεμο με τον καπιταλισμό. Και άρα έχουμε την ανακάλυψη του υπεριαλισμού. Υποχρεώνονται να συνδέσουν
τη μάχη ενάντια σε αυτό το τέρας, με το πώς απαντιέται η συγκυρία στη χώρα που ζει ο καθένας. Και άρα να συνδέσουν τον αντιμπεριαλισμό με τον αντικαπιταλισμό. Παρένθεση. Το ΚΚΕ έχει εκδώσει πρόσφατα ένα βιβλιαράκι. Ξέρετε, η κλασική κατηγορία εξόντωσης ήταν ο προσκυσμός, αλλά δεν ήταν η μόνη. Υπήρχε και άλλη μία, ο λουξεμπουργισμός, με την οποία εξοδοθήκαν πολλοί άνθρωποι στην δεκαετία του 30. Έχει εκδώσει ένα βιβλιαράκι πρόσφατα η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με κείμενα της Ρόζας, του Μέρι, της Τσέτκιν και άλλων της παρέας του Σπάρτακου με γενικό τίτλο «Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός». Πράγματι ήταν τεράστιο βήμα μπροστά αυτή η διαμόρφωση αυτής της γραμμής. Ο Οκτώβρης ήταν η πρακτική απόδειξη ότι όλα αυτά είναι εφικτά, μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνει η εργατική επανάσταση που μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο που απαντάει έτσι στον καπιταλισμό και στον υπεριαλισμό. Και το πώς να νικήσει είναι το στοιχείο του διεθνισμού. Αναφέρθηκα στους δύο προηγούμενους ομιλητές. Είναι εντυπωσιακό στο βιβλίο του ΣΕΡΣ και στις συζητήσεις μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο στα τελευταία που λένε ότι χωρίς την επανάσταση στη Γερμανία θα χαθούμε. Όλη η συζήτηση για τον Brest-Litovsk και η σπαρακτική διαίρεση του Μπολσεβίκη κόμματος είναι πάνω στο ερώτημα πώς θα βοηθήσουμε καλύτερα στο ξεκίνημα της επανάστασης στη Γερμανία. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα για να απαντήσουν σε ένα θέμα στο οποίο πεζόταν το κεφαλάκι τους. Πεζόταν το αν θα επιζήσουν την επόμενη εβδομάδα. Το στοιχείο του διεθνισμού λοιπόν πάρα πολύ ισχυρό και κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη, και κάθε φορά κρίνουμε τα πράγματα, ήταν σωστή η παρατήρηση του Πέτρου, με τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Η συγκυρία είναι αποφασιστικός παράγοντας στο πώς διαβάζουμε την ιστορία. Αυτή η γενιά, πριν να αποχωρήσει με τον τρόπο που αποχώρησε από το προσκήνιο, μας έδωσε και ορισμένες βασικές απαντήσεις για το πώς μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις επαναστατική δουλειά σε συνθήκες που δεν είναι άμεσα επαναστατικές. Η τελευταία τους προσφορά είναι τα βασικά της θεωρίας του ενιαίου μετώπου και του μεταβατικού προγράμματος. Πάνω σε αυτό το έργο έχει πέσει ασύλληπτη λάστα. Και η γνώμη μου είναι ότι το βασικό, το σημείο αφετηρίας της συζήτησης για το 17 είναι να ξαναφέρει στην επιφάνεια αυτό το έργο. Πώς έχει πέσει αυτή η λάστα με το πώς υπήρχε η Ρώσικη Επανάσταση. Και η λάστα αυτή μπορεί να σηματοδοτηθεί και από πρόσωπα. Και θα πιάσω επίτηδες σε ένα το οποίο δεν είναι το πιο απεφές. Ο Τολιάκη υπήρξε στο κέντρο των σταλινικών διώξεων της δεκαετίας του 30. Έδρασε στα πιο κατά σημεία. Ουδέποτε έκανε μια αυτοκριτική για τη δεκαετία του 30. Γύρισε στην Ιταλία, καθοδήγησε μια στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία, έφτιαξε μια ηγεσία που υπερήφανα δήλωσε στο τέλος του, στις αρχές της δεκαετίας του 70, εξαντλήθηκε η δυναμική της Οκτωβριανής Επανάστασης. Είναι εντυπωσιακό το πώς τα χασαπομάχαιρα της δεκαετίας του 30 στραφήκανε στη συνέχεια ενάντια στην Οκτωβριανή. Κυρίζοντας το τέλος της, με διάφορο ή την το ανεπικαιρό της ή το ουτοπικό της. Σημείο 3 λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο που το βγάζει ένας πρώην αναρχικός. Πρώην αναρχικός όχι στα λόγια. Ο ΣΕΡΣ έχει κάνει 5 χρόνια φυλακή για την αναρχική του δραστηριότητα, η οποία δεν είναι και από τις πιο ήπιες. Όπως πολλοί από αυτό το ρεύμα προσεγγίζει την Οκτωβριανή. Και ο ΣΕΡΣ μας αφήνει ένα βιβλίο, η σημασία του κατά τη γνώμη μου είναι ότι είναι μια δημοκρατική και ελευθεριακή, αλλά έχοντας πει αυτό, δημοκρατική και ελευθεριακή, χωρίς όρους υπεράσπιση της Οκτωβριανής Επανάστασης και των Μπολσεβίκων. Έχει και τα δύο στοιχεία του βιβλίου. Και από αυτή την άποψη είναι ένα υπερπολίτιμο βιβλίο. Να δώσω ορισμένα παραδείγματα. Είναι φανερό ότι ο ΣΕΡΣ συνδέεται με τον Λένιν
αναφέρανε και οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι, στη μέθοδο. Συνυπολογίζοντας, για να βγάλεις άκρη σε κάθε ερώτημα, συνυπολογίζοντας τις εναλλακτικές που είναι ανοιχτές μπροστά σου. Επειδή κάθε πράγμα που διαβάζουμε με τα μάτια του σήμερα, εμένα μου έκανε εντύπωση η αναφορά του ΣΕΡΣ στην καταδίκη του Λένιν απέναντι στον επαναστατικό βερβαλισμό. Με το γνωστό τρόπο του Λένιν, σε μία φράση, υπέροχα συνθήματα, θαυμάσια, μεθυστικά, συμφωνώ μαζί τους 100%. Έχουν ένα πρόβλημα. Δεν έχουν καμία σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Κάθε γενική αλήθεια, όταν κατεβαίνει στο επίπεδο του συγκεκριμένου χωρίς επεξεργασία, είναι κοινοτοπία. Και αυτά δεν αφορούν τις συζητήσεις μόνο σαν αυτές που κάνουμε σήμερα, σε μια κατάσταση που ο κόσμος μας είναι στα γουναράδικα και βρίσκεσαι σε κάτι ραντεβού για τα πλαίσια με τα οποία θα αντιμετωπιστεί που σου σηκώνεται τρία κάγκελο. Αφορά και συζητήσεις πολύ μεγάλες από πολύ έμπειρους επαναστάτες μέσα σε πολύ κρίσιμες τιμές. Δευτερεύουσα παρατήρηση που πάλι μου έκανε εντύπωση λόγω των σημερινών γυαλιών. Ο ΣΕΡΣ ξεχωρίζει και ανεβάζει μία επίθεση του Λένιν σε κάποιους συντρόφους που χρησιμοποιούν μεγάλα κοσμικά επίθετα. Ταπεινωτική είσαι, εξουθενωτική, μας υποβιβάζει στα επίπεδα του τάδε. Ο Λένιν το λέει κομψά. Οι επαναστάτες μέσα στις επαναστάσεις, δηλαδή μέσα σε μαζικά φαινόμενα, δεν εμπνέονται από τις παραδόσεις της υποσύνης. Δεν είμαστε ο ξυπομάχος Άραγκορν και ο μάγος Γκάνταλφ μπροστά στα τείχη της Μύρνα Τίριθ, όπως το λένε αυτό στον άγωνο. Δεν έχουμε να δώσουμε μια μάχη, έτσι με ο γιος μου τα βλέπει και υποχρεώνει και και δεν έχουμε να δώσουμε μια μάχη για να ζήσουμε μια έντιμη κόκκινη αυγή από το αίμα μας. Δεν μπαίνουν οι μάζες των εργατών σε τέτοιου είδους μπούρδες. Και άρα, πώς η επαναστατική στρατηγική οφείλει να είναι το εργαλείο για την άραξη της επαναστατικής τακτικής, η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Νομίζω ότι σε αυτά ο ΣΕΡΣ πήρε ένα πολύ συμπυκνωμένο μάθημα, ερχόμενο σε επαφή με ένα ερώτημα που υποπτεύομαι ότι πήγε στη Ρωσία έχοντας το απαντήσει αρνητικά. Και που έχει σημασία στη συνέχεια για όλες αυτές τις κριτικές στη Ρώσικη Επανάσταση που ανέφερε ο Πέτρος. Την κριτική ότι το κόμμα των Βολσεβίκων ήταν ένα κόμμα Γιακοβίνων, ένα κόμμα συνωμοτών, ένα κόμμα επαγγελματιών επαναστατών που το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να επεξεργαστεί ένα μικροπρασικό. Είναι συγκλονιστική κατά τη γνώμη μου η περιγραφή σε κάποιες σελίδες που ο ΣΕΡΖ αναγνωρίζει, το λέει, ο ρωσικός χαρακτήρας του Βολσεβίκης κόμματος. Συνέχεια με αυτά θα μπορούσε να πει για πολλές ώρες ο φίλος της συνέχειας της επαναστατικής παράδοσης του λαϊκισμού, του επαναστατικού λαϊκισμού. Λέει κάποιες απλές παρατηρήσεις ο ΣΕΡΣ. Το Βολσεβίκικο κόμμα ήταν απολυταρχικό. Σε κάποια σημεία ναι. Όλα τα κόμματα και όλες οι οργανώσεις στη Ρωσία ήταν απολυταρχικές, γιατί ήταν παράνομες. Και πάει λέγοντας, αλλά μέσα στην Επανάσταση εντοπίζει ο παλιός αναρχικός μια απίστευτη λειτουργία, την οποία ελπίζω να μπορέσουμε να χτίσουμε κάποτε κάποια κόμματα και οργανώσεις που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Περιγράφει τη συζήτηση μέσα στο Βολσεβίκικο κόμμα για τον Μπρέστ Λιτόφσκι. Μια συζήτηση πολύ σκληρή, πολύ δύσκολη που δίχασε τον Βολσεβίκικο κόμμα. Και που αμέσως μετά οδηγήθηκε σε μια κατάσταση, όντας σε απελπιστικά δύσκολη θέση, να έχει απέναντί του μια φράξια στην οποία να ηγείται η μισή ηγεσία, η οποία να παίρνει την πλειοψηφία στη Μόσχα, να αποσπάται και να βγάζει εφημερίδα άλλη, με την οποία να καταγγέλει την πλειοψηφία του κόμματος, και αυτό δεν οδηγήθηκε σε διάσπαση. Αυτό που είναι κολλασμένο σενάριο. Δεν οδηγήθηκε σε διάσπαση. Γιατί το υπόβαθρο του Βολσεβικικού κόμματος ήταν τέτοιο και γιατί υπήρξε και μια αντιμετώπιση. Μια αντιμετώπιση
σκληρή στις θέσεις και ανεκτική στα πρόσωπα. Μια αντιμετώπιση, ο Σέρζ λέει, ο Λένιν έμεινε απόλυτα ψύχρεμος, όχι για να μείνει ο ίδιος ψύχρεμος, για να μείνουν ψύχρεμοι οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Για να τους αφήσει περιθώρια να υποχωρήσουν. Για να τους αφήσει περιθώρια να ξαναβρεθούν μαζί. Με όση εμπειρία έχω από κόμματα και οργανώσεις της αριστεράς μετά το 1974, στο ένα χιλιοστό των προβλημάτων που αντιμετωπίζαν αυτοί, για μένα η διάσπαση θα ήταν σίγουρη. Την αποφύγανε. Υπήρξαν άνθρωποι σαν τον Τρότσκι που είναι ισχυρή προσωπικότητα και δύσκολα έκανε πίσω, ο οποίος διαφωνεί με τον Λένιν στο Μπρέστ, αλλά λέει εδώ προκύπτει κίνδυνος διάσπασης. Και αν διασπαστούμε, θα ήμασταν ίδια να κάνουμε το οτιδήποτε. Άρα παίρνω πίσω την άποψή μου και ψηφίζω την πρόταση του Λένιν. Και αυτά κυκλοφορούν στις εφημερίδες του κόμματος. Αυτά είναι δημόσια. Μια άλλη πτυχή στην οποία γίνεται η κριτική στη Ρώσικη Επανάσταση. Η αντιδημοκρατικότητά της. Είναι ο Σέρζ απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα σε επίπεδο κρεοπολίου, την τελική ανάλυση. Υπήρχε δημοκρατική εναλλακτική. Αν κάνανε πίσω ή αν χάνανε, τι θα συνέβαινε. Και το βάζει ευθέως ως ερώτημα. Θα είχαμε μια σοσιαλίζουσα κοινοβουλευτική δημοκρατία στη Ρωσία. Η απάντηση είναι αυτό που είπε ο Πέτρος. Θα είχαμε μάθει τον ναζισμό με ρώσικο όνομα. Και το μήνυμα το πήρανε πολύ καθαρά από τη Φιλανδία. Το ανεβάζει πολύ ο ΣΕΡΣ, το ανέβασε και ο Δήμος στην ομιλία του και έχουν απόλυτο δίκιο. Η Φιλανδία ήταν δίπλα του. Ήταν η πιο δημοκρατική χώρα της Ευρώπης. Το σύνταγμά της είναι ονειρικό ακόμα και για σήμερα. Σε αυτή τη χώρα έγινε μια απόπειρα επανάσταση, η οποία δεν επιχείρησε να ολοκληρώσει. Το μήνυμα που στάθηκε στους Ρώσους εργάτες ήταν ότι όταν ξεκινάει η επανάσταση, αν δεν νικήσετε, ουέ της ηττημένης, λέει ο Σέρζ. Δύο παραδείγματα. Σε άμεσα εκτελεσμένους και σε ανθρώπους που πεθάνανε στη φυλακή, η εργατική τάξη στη Φιλανδία έχασε 100.000 ανθρώπους. Το 1/4 του εργατικού δυναμικού. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τους θανάτους. Υπάρχει μια εξαίρεση. Ένας γιατρός κράταγε στοιχεία για το πώς πεθαίνανε στις φυλακές. 407 της χιλής θνησιμότητα την εβδομάδα. 407 της χιλής. Το μήνυμα ήταν εκοφαντικό. Ο Σέρζ προσθέτει την άλλη μια πτυχή. Ότι εντάξει, στη Ρωσία επιχειρήσαμε έτσι. Δεν ήταν η μοναδική απάντηση. Υπήρξε και άλλη απάντηση. Στη Γερμανία έγινε επανάσταση. Η οποία δεν νίκησε διότι οι ηγεσίες των μεγάλων εργατικών κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας διστάσανε να κάνουν το βήμα που κάνανε οι Μπολσεβίκοι. Ελπίζοντας ότι θα έχουν μια συνέχεια δημοκρατικής κοινοβουλευτικής εξέλιξης. Τι είχαν ως συνέχεια, μήπως υπήρξε στη Γερμανία δημοκρατική, σοσιαλίζουσα εξέλιξη. Το Χίτλερ είχαμε στη συνέχεια. Και το δεύτερο πόλεμο. Ο Χίτλερ τι έγινε υπουργός οικονομικών για λίγο. Σημείο 4 λοιπόν για να μην ακριβωρώ. Ο Σέρτς κατά τη γνώμη μου έχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο του βιβλίου. Αναδεικνύει βήμα προς βήμα, σημείο προς σημείο, την υποχώρηση της Επανάστασης από τις πρώτες κατακτήσεις κάτω από τα χτυπήματα και χρησιμοποιώντας πάντα αυτή τη μέθοδο της ανάλυσης της κατάστασης, της αναζήτησης των εναλλακτικών, την αναδίπλωση στην κατεύθυνση που τη λέει της πολιορκημένης Επανάστασης. Μιλάει για ευθύνες. Πάντα ξεκινάει από την εισβολή, από τον αρνητικό συσχετισμό των δυνάμεων ανάμεσα στους εργάτες και τους αγρότες. Μου έκανε εντύπωση ότι θεωρεί ως πιο σημαντικό λάθος των Μπολσεβίκων από όλα ποιο θα λέγαμε. Την υπερτίμηση της Γερμανικής Επανάστασης, κατά το ΣΕΡΣ. Ότι στο τέλος της ημέρας αποδείχτηκε ότι είχαμε υπερτιμήσει τις πιθανότητες νικηφόρας επανάστασης στη Γερμανία. Έχοντας πει αυτό όμως, ο ΣΕΡΣ δεν διστάζει να βάλει το δάχτυλο σε κάποια κρίσιμα ζητήματα
που έχουν απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη συνέχεια, είτε το ομολογεί είτε όχι. Τα λέει τα λάθη που κάναμε. Αναφέρεται στην ίδρυση τσεκάρ. Βάζει πάλι όλες τις υποσημειώσεις. Η τσεκάρ δεν σήκωσε πρώτη τη ρομφαία της κόκκινης τρομοκρατίας. Υποχρεώθηκε να σηκώσει τη ρομφαία κάτω από τα χτυπήματα που δεχότανε. Και ο πρώην αναρχικός σερφς της κάνει κριτική ότι καθυστέρησε να το κάνει. Της κάνει κριτική για ανετιολόγητη μεγαλοκαρδία απέναντι στους αντιπάλους της. Περιγράφει συλλήψεις αξιωματικών Γιούγκερς και πρακτόρων, οι οποίοι μεταφερόντουσαν στα κεντρικά, δίνανε το λόγο της τιμής τους ότι δεν το ξανακάνουν και φεύγανε ελεύθεροι. Και τους ξανάβρισκε μπροστά της η Επανάσταση, είτε στο Βόλγα, είτε στη Σιβηρία, είτε στην Ουκρανία. Και κάποια στιγμή αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία μας περνάνε αδιόρατα. Πράγματι φτιάξαμε την Τζεκά. Με επικεφαλής τον Τζερζίνσκι, ο οποίος μεταξύ τους ήταν ο άγγελος της Επανάστασης. Το απολύτως αδιάφορο και αγαπητό στοιχείο. Ο Τζερζίνσκι όμως είχε έναν αναπληρωτή. Ο υπαρχηγός της Τσεκά ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εσέρων, με μεγάλη προϋπηρεσία ως τρομοκράτης, ο οποίος αξιοποίησε αυτή τη θέση, όπως και τη συμμετοχή του Κόμματος των Εσέρων στην κεντρική διοίκηση της Τσεκά, για να οργανώσει όταν αποφάσισε το Κόμμα των Εσέρων την εξέγερση του Κόμματος των Εσέρων μετά τον Μπρέστ-Λιτόφσκ, με τον Ιούλιο, με κεντρικό σύνθημα «Θα ασκήσουμε τη συνθήκη, θα ξαναρχίσουμε τον πόλεμο με τη Γερμανία». Και υπογράμμισε αυτή την προοπτική ορισμένες πολιτικές δολοφονίες. Ο πρώην αναρχικός ΣΕΡΣ εντοπίζει ότι στην αρχή της κόκκινης τρομοκρατίας η οργανωμένη κόκκινη τρομοκρατία, η Τσεκά, εξανθρωπίζει συγκρούσεις από τα κάτω. Και αναφέρει παραδείγματα, π.χ. μετά από μια δολοφονία που πιάνονται οι δύο ύποπτοι και κρατούνται στο νοσοκομείο και η Τσεκά τους φρουρεί για να μην τους σκοτώσουν και τους σκοτώνουν ναύτες από μπροστά. Βλέποντας καθυστερείτε, καθόμαστε και τους κοιτάμε. Παρόλα αυτά, ο Σέρς λέει, ήταν λάθος η Τσεκά. Ήταν λάθος η Κροστάντη και συγκρούεται με τον Τρότσκι, με τον οποίο είναι φανερό ότι έχουμε. Ο Σέρς λέει, το Βολσεβίκικο κόμμα έχοντας υποχωρήσει, έχοντας βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, παρανόησε απέναντι στην εξέγερση της Κροστάντης. Παρανόησε εννοώ, αντέβρεσε παρανοϊκά, όχι την παρανόησε, δεν την κατάλαβε. Παρανόησε απέναντι στην εξέγερση. Και υποχρεώθηκε ένα μήνα μετά την καταστολή της εξέγερσης με τρόπο που ο Σέρς τον βάζει σκληρά, να αποδεχτεί τα κεντρικά του αιτήματα. Να στρίψει δηλαδή σε ένα κεντρικό σημείο. Μιλάει για το ζήτημα της υποχρέωσης των Μπολσεβίκων και λέω της υποχρέωσης, όχι της επιλογής, να κυβερνήσουν μόνοι. Δεν είναι ακριβές ότι οι Μπολσεβίκοι επέλεξαν να κυβερνήσουν μόνοι. Υπάρχει συμμετοχή των Εσέρων και σε διάφορες αναμνήσεις, αν διαβάσει κανένας, θα δει για παράδειγμα το Λένιν να φλέγεται κυριολεκτικά από την επιθυμία ο Μάρκοφ να μπει στην κυβέρνηση, με τον οποίο ήταν πολιτή φίλη από το 1890. Και τον οποίον εκτιμούσε περισσότερο από τους Εσέρους και διάφορους άλλους. Υποχρεώθηκαν να κυβερνήσουν μόνοι μετά την εξέγερση των Εσέρων. Το να κυβερνήσουν μόνοι μετά τις συνθήκες της οπισθοχώρησης και της ευθύνης που είχαν αναλάβει με την καταστολή της Κροστάντης, τους έκανε να επιχειρήσουν να κυβερνήσουν μόνοι, στηριγμένοι όλο και περισσότερο στην ηγεσία. Και άρα αρχίζουν τα μέτρα της συγκέντρωσης των πραγμάτων στην Κεντρική Επιτροπή, με την αργότερα εξέλιξη που σημείωσε ο Πέτρος, της κατάργησης των τάσεων και των φρασιών μέσα στο κόμμα, που για τον Βολσεβικισμό του 17 είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα λάθη που δείχνει ο ΣΕΡΣ, κατά τη γνώμη μου, τα δείχνει κοιτάζοντας μπροστά, κοιτάζοντας το μέλλον και πίσω. Δεν συζητάει πλέον και δεν αισθάνεται και κανένα λόγο ο ΣΕΡΣ να συζητήσει για το αν υπερασπίζει τη Ρώσικη Επανάσταση. Την υπερασπίζει αναφανδόν
και δεν αφήνει περιθώριο σε οτιδήποτε τέτοια υπογράμμιση να εκλειφθεί ως αντίθεση στη Ρώσικη Επανάσταση. Κοιτάει μπροστά και λέει ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η εργατική τάξη, και αυτό το λέει κυρίως τον πρόεδρο του 40, δεν θα μπορέσουμε να ξανασυγκροτηθούμε όπως συγκροτηθήκαμε στη Ρωσία. Δεν θα έχουμε ξανά το ρωσικό φαινόμενο. Θα χρειαστούμε έμφαση στη δημοκρατία για να πετύχουμε τους στόχους που ανοίξαμε το 2020. Είναι σοβαρή η παρακαταθήκη. Παράδειγμα, στη δεκαετία του 90, η πιο σοβαρή κατά την γνώμη μου οργάνωση που βγήκε από το Μάιο του 68, η LCR, η Λίγκα, έκανε ένα συνέδριο στο οποίο αφαίρεσε από το καταστατικό της τον όρο δικτατορία του προλεταριάτου. Δεν αφαίρεσε τίποτα, κατά την γνώμη μου πάλι, ξέρω και αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις, από την ουσία. Διότι διευκρινίζει ότι από το 17 και τον όρο πρέπει να κρατήσουμε το στοιχείο του καταναγκασμού πάνω στην κυρίαρχη τάξη για την πορεία του σοσιαλισμού. Αλλά στις σημερινές συνθήκες το φρόνημα είναι να μιλάμε για εργατική εξουσία και για εργατική δημοκρατία. Και τελευταίο μου σημείο, το σημείο για τον ολοκληρωτισμό που έπιασε και ο Πέτρος. Είναι αληθές ότι στο βιβλίο και στον πρόλογο είναι για πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτός ο όρος. Δεν μπήκαμε καν στον πειρασμό να κόψουμε τον επίλογο λόγω αυτού του πρόβλημα. Όταν εκδίδεις shares, εκδίδεις shares. Δεν εκδίδεις shares ως τη σελίδα 450 και Αντώνη Ταβανέλο από την 50 μέχρι την 70. Δεν γίνονται. Να πάω όμως επί της ουσίας. Τι λέει ο shares. Πράγματι είναι ο πρώτος που κάνει ένα παραλληλισμό με τους Ναζί, του σταλινικού καθεστώτος με τους Ναζί. Λέει ότι αυτό που έχει βγει ως καθεστώς, για να το καταλάβουμε, υπάρχει μια πρώτη προϋπόθεση, να έχουμε δεχτεί ότι έχει γίνει μια αντεπανάσταση που έχει νικήσει. Υπάρχει ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, ότι η προηγούμενη εργατική επανάσταση έχει διαλύσει την αστική τάξη. Δεν υπάρχει αστική τάξη. Υπάρχει ένα τρίτο χαρακτηριστικό, ότι στο κενό της αστικής τάξης δεν επιτρέπεται πλέον η εξουσία της εργατικής τάξης, η οποία αποκλείεται μια συμμαχία που την περιγράφει ως συμμαχία των γραμματέων των κομματικών οργανώσεων και της αστυνομίας, της μυστικής, ένα καθεστώς που λειτουργεί με κέντρο την καταστολή, την προπαγάνδα, την προσωπολατρεία του ηγέτη. Από αυτή την άποψη, πράγματι, μπορεί να βρει κανένας προγονικά τις θεωρίες που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα, έχουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση εδώ, για τον οδοκλεισμό, αρέμ και τα σχετικά, που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα, με μία πολύ πολύ βασική διαφορά. Ο ΣΕΡΣ ήταν, έμεινε και πέθανε βαρουδοκαρνισμένος επαναστάτης. Δεν επιτρέπει σε αυτή την ιδέα να τον κατευθύνει στην κατεύθυνση της απόρριψης της επανάστασης, της απόρριψης του εργατικού κινήματος, της απόρριψης της μαρξιστικής παράδοσης. Σε ένα βασικό σημείο που έχουν οι θεωρίες του ολοκληρωτισμού στη συνέχεια, της ταύτισης του Στάλιν με το Λεν, ο ΣΕΡΣ είναι από καυστικός μέχρι συγκλονιστικός. Πάνω σε αυτό, παρόλα αυτά, ο ΣΕΡΣ συγκρούεται με τον Τρότσκι. Δεν είναι η ίδια ανάλυση. Η προδομένη, όμως και η προδομένη, έχει στοιχεία, για παράδειγμα, για να μην μπούμε σε μεγάλη συζήτηση τώρα, δυναμικά. Εξελίσσεται. Για άλλο πράγμα μιλάει ο Τρότσκι στην αρχή, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτική επανάσταση. Διαπιστώνει στη συνέχεια ότι αυτό δεν είναι αρκετό και θα χρειαστεί μια επανάσταση με την πλήρη έννοια του όρου και καταλήγει σε μια πρόβλεψη. Ότι το γραφειοκρατικά εκφυλισμένο κράτος στη Ρωσία δεν θα αντέξει τον τραταγμό του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ή οι εργάτες θα ανατρέψουν τον σταλινισμό, ή ο καπιταλισμός θα ανατρέψει τον σταλινισμό. Αυτό που αποκλείεται είναι να επιβιώσει ο σταλινισμός. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κατά τη γνώμη μου, είναι τα πρόδρομα βάσανα του πώς οι μαρξιστές της εποχής
είχαν να κατανοήσουν το τι συνέβη στη Ρωσία. Και από αυτήν την άποψη είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντιφάσεις και στη μία και στην άλλη, όπως υπάρχουν και πολύτιμα στοιχεία στη μία και στην άλλη. Νομίζω για παράδειγμα ότι στην ανάλυση του ΣΕΡΣ με αυτά τα όρια τα οποία είπα, είναι φανερό ότι βρίσκονται προγονικά βασικά στοιχεία της ανάλυσης του κρατικού καπιταλισμού στη Ρωσία, η οποία διατυπώθηκε. Πολύ αργότερα, με περισσότερες εμπειρίες, με περισσότερα στοιχεία κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο πάνω στη δράση και στον τρόπο που σκεφτόντουσαν. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Φίλος. Δεν είναι μόνο τα γεγονότα, είναι και πώς σκεφτόντουσαν τα γεγονότα. Οι κορυφαίοι, με την έννοια που είπα, με την έννοια της σημασίας του κινήματος, που εμπλακήκανε σε αυτή τη δουλειά που έχουμε εμπλακεί και εμείς, ποτέ στην ιστορία. Και από αυτή την άποψη, είναι ένα βιβλίο πολύτιμο που μπορεί να αυξήνει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των προσπαθειών στον καθένα από εμάς. Υποσχόμαστε συνέχεια και με βιβλία και με συζητήσεις.